Γεια σας! Μία από τις αποφάσεις που πήρα για το 2015 ήταν να βάλω λίγο χρώμα στη ζωή μου. Έτσι σήμερα αποφάσισα να αντικαταστήσω την κλασική μαύρη γραμμή του eyeliner με λίγο χρώμα. Χρησιμοποίησα σήμερα το pigment από τη MAC, είναι το chocolate brown. Είναι, όπως μπορείτε να δείτε, ένα έτσι καφέ μπρούντζε μελιτζανή χρώμα, το οποίο όπως ξέρετε ή δεν ξέρετε και μαθαίνετε τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ένα από τα αγαπημένα μου χρώματα για σκιές και αποφάσισα σήμερα να το χρησιμοποιήσω για να κάνω τη γραμμή του eyeliner. Εάν θέλετε κι εσείς να αντικαταστήσετε την κλασική μαύρη γραμμή του eyeliner που κάνετε κάθε φορά με κάτι διαφορετικό, νομίζω μία τέτοια απόχρωση ή ένα έτσι σκούρο μπλε ή ένα σκούρο πράσινο είναι ιδανικές επιλογές για τις κοπέλες που έτσι δεν είναι πάρα πολύ τολμηρές να πάνε να κάνουν κάτι έτσι μπαμ, αλλά θέλουν όμως να κάνουν κάτι διαφορετικό. Οπότε εγώ σήμερα απλά αποφάσισα να πάρω αυτή τη σκιά και να χρησιμοποιήσω ένα πινέλο το οποίο το έβρεξα σε νερό έτσι ώστε να πάρω την απόλυτη έτσι, απόδοση του χρώματος. Και αν θέλετε απλά να δείτε εγώ πώς έβαλα έτσι χρώμα στη ζωή μου, απλά συνεχίστε να βλέπετε το βίντεο. Γεια σας! Είναι να δημιουργήσω μια πάρα πολύ απλή βάση στο πρόσωπό μου αλλά και στα μάτια μου. Χρησιμοποίησα το pigment, όχι το paint pot, συγγνώμη. Χρησιμοποίησα το paint pot από τη MAC για να σταθεροποιήσω οτιδήποτε πρόκειται να βάλω πάνω στα μάτια μου και μετά πήρα το bronzer από την Bourjois και το έβαλα ουσιαστικά κάτω από το κόκαλο του ματιού για να δώσω βάθος στο βλέμμα. Και το επόμενο πράγμα που θα κάνω είναι να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο pigment από τη MAC. Είναι ένα καφέ μπρονζέ μελιτζανί, τα έχει όλα μέσα που νομίζω ότι θα δώσει μια έτσι διαφορετική διάσταση στο μακιγιάζ. Θα πάρω το πινέλο από την Real Techniques, είναι το Pixel Point Eyeliner Brush και θα το βουτήξω σε νερό ούτως ώστε να πάρω την απόλυτη απόδοση από το συγκεκριμένο pigment. Οπότε πάμε να δούμε.